Το επιστημονικό συνέδριο MIPS με τίτλο «Οικονομία στην κρίση και την μετά-κρίση περίοδο» ξεκίνησε σήμερα στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στο μεγάλο αμφιθέατρο του Ιδρύματος στην Κοζάνη και σε αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Ιδρύματος. Για να δείτε και πώς πάει το όλο τέλος. Τότε, αν δεν καταφέρουν αυτό σήμερα, έχουν κάνει ένα μεγάλο λάθος. Ακούγοντας και τα συμπεράσματα, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα από τις εργασίες που θα παρουσιάσουν οι φιλοξενούμενοι και οι ομιλητές του συνεδρίου, ελπίζω ότι στο τέλος θα έχει κερδίσει άλλη μία μάχη και την επιχειρηματικότητα με την εκπαίδευση επίσης και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι ήταν λίγο πολύ και υποχρέωσή μας κάποια στιγμή να το πάρουμε, το είχαμε συζητήσει παλαιότερα. Τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία, είναι κατάλληλος ο χρόνος και μάλιστα τώρα που οδεύουμε ενδεχομένως και στις συμφωνήσεις ενώσεις με το Πανεπιστήμιο, να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ καλό συνέδριο με πολύ καλά αποτελέσματα για τους σπουδαστές μας και για την τοπική μας κοινωνία.